Το ένατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Ιουνίου. Σε αυτό, ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του Ιστανή, σύμφωνα με τον φιλικό προς αυτούς τύπο, ήθελαν, εισαγωγικά διαβάζω δηλαδή από τον φιλικό του τύπο, την επανεκκίνηση του κόμματος σχεδόν 4 δεκαετίες μετά την είδησή του από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Επίσης, στόχος ήταν, πάλι εισαγωγικά από τον φιλικό τύπο, να αλλάξει η νοοτροπία και η πολιτική κουλτούρα του κόμματος, να αναστηθεί ένα νεκρό κόμμα με αδρανοποιημένη κομματική βάση. Έχω τις περάσει αρκετές μέρες πια από το συνέδριο. Θα θέλω να μου πεις ποιοι κατά τη γνώμη σου ήταν οι στόχοι του Σαμερά και της ηγετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τι επέτυχαν και σε τι απέτυχαν. Νομίζω ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αποτέλεσε την επισημοποίηση και τη θεσμική, αν θέλεις, επιβεβαίωση της νέας στρατηγικής την οποία έχει επιλέξει η νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας για το παρόν και το μέλλον, για την προοπτική της παράταξης αυτής. Άλλωστε δεν έκρυψαν το ιδεολογικό στίγμα το οποίο ήθελε να δώσει αυτή η παράταξη, που είναι βεβαίως ένας αρκετά επιθετικός και ιδεολογικά υπογραμμισμένος εθνικισμός, με πολλά στοιχεία βεβαίως ακροδεξιά, και που δεν κρύβει ακόμα και την επιθυμία του να ξεπεράσει και τον τίτλο και τις δεσμεύσεις αυτού του κόμματος. Η Νέα Ελλάδα ακούστηκε πάρα πολλές φορές ως στοιχείο συγκρότησης αυτού του χώρου, μια Νέα Ελλάδα η οποία, όπως μας είπαν, ότι δεν θα έχει ιδεολογίες, δεν θα έχει, θα είναι η μόνη ιδεολογία, η μόνη διαφορά θα είναι γύρω από την πατρίδα κτλ. Άρα πράγματι ουσιαστικά μια στροφή προς τα δεξιά ή ακροδεξιά που ήθελε να κάνει η Νέα Δημοκρατία το έκανε και φαίνεται να το επεδίωξε με αυτό το συνέδριο. Μια δεύτερη επιδίωξη νομίζω ότι ήθελε να ακυρώσει κατά κάποιο τρόπο την εσωκομματική γκρίνια ή να ενσωματώσει, να τη στρογγυλέψει που η Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να στρογγυλέψει κατά κάποιο τρόπο το αντιπασοκικό μένος που η βάση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι έχει. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο πολιτικό κομματικό σύστημα, η εξέλιξη αυτή κατά την άποψή μου ουσιαστικά σηματοδοτεί την περιθωριοποίηση της φιλελεύθερης παράδοσης, καραμαλικής παράδοσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τυχαίο άλλωστε σε αυτό που αναφέρεις, ότι αρκετά στελέχη της καραμαλικής πτέρυγας βγήκαν και κατήγγειλαν το συνέδριο ότι έγιναν νόθες εκλογές, τα όργανα. Συνήθως αυτά γίνονται στα συνέδρια, διότι είναι και ένας ανταγωνισμός διαφορετικών συσχετισμών, μηχανισμών, παρεών, τάσεων κτλ. Αυτά είναι συνηθισμένα σε όλα τα συνέδρια του κόσμου. Αλλά εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συνέβη. Και αυτό το οποίο συνέβη, κατά την άποψή μου, είναι ότι επισημοποιήθηκε η νέα στρατηγική του κόμματος, που βλέπει σαφώς προς τα δεξιά, αδιαφορεί κατά κάποιο τρόπο για την καταγωγή που είναι η φιλελεύθερη καραμαλική λαϊκή παράδοση δεξιά. Η φιλελεύθερη παράδοση, η καραμαλική της μεταπολίτευσης παράδοση, τη μήτρα, αν θέλετε, αυτού του χώρου, και να δείξει και την ανεκτικότητα απέναντι στο χώρο που είναι προς τα δεξιά τους και που δεν είναι άλλος βεβαίως από τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που με φέρνει στην επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω, ότι οι δηλώσεις του Βορύδη και του Γεωργιάδη για τη δεκαετία του 80 και για τον Ανδρέα του Πανδρέου, που προφανώς στόχευαν στις κοινωνικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Απολύτως. Καθώς και η δήλωση του Βίρονα Πολύδωρα για συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, αν και χλιαρά έτσι τους έγινε κριτική από επίσημες πηγές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σαφές ότι είναι ενταγμένες μέσα στη λογική της ηγεσίας του Σαμαρά. Από αυτή την άποψη,
υπάρχει μια ρήξη από το παρελθόν. Γι' αυτό είναι η ουσία τη ερώτηση. Για να είναι καθαρή, θέλω να σου πω δηλαδή. Ότι παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν, τι παλιότερα, όταν ένα κόμμα εξουσία ήθελε να διευρύνει την εκλογική του βάση, απευθυνόταν στον λεγόμενο μεσαίο χώρο. Σήμερα ο Σαμαράς διευρύνει το κρατήριό του μάλλον προς την άκρα δεξιά. Αυτό δεν είναι σε σύγκρουση με το παρελθόν, δεν είναι μια αλλαγή στρατηγικής. Και σε τι ελπίζει δηλαδή να επιτύχει με αυτή τη δεξιά μετατόπιση, ακροδεξιά μάλλον μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Το πρώτο είναι οι δηλώσεις αυτές. Οι δηλώσεις Βορύδη-Γεωργιάδη. Οι δηλώσεις Βορύδη-Γεωργιάδη είναι ένας σταθμός, ένας κόμβος, αν θέλετε, σε μια στρατηγική που η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω και πολλές αιστείες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, διανοουμένων, δημοσιογράφων, πολιτικών, έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα που επιγράφεται εισαγωγικά, να τελειώνουμε με τη μεταπολίτευση. Άλλη διατύπωση, να τελειώνουμε με την γενιά του Πολυτεχνείου. Νησάφη πια αυτή κτλ. Μέσα από τέτοιου είδους διατυπώσεις, τις οποίες τις ακούμε πολλά χρόνια, ίσως και πριν το Πολιτεχνείο και από ιωνίοι προοδευτικές φωνές, ουσιαστικά τι θέλουν να τελειώνουν, όπως πολύ σωστά είπες, θέλουν να τελειώνουν με τις κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Νομίζω ότι η μεταπολίτευση ήταν και ό,τι πιο δημοκρατικό υπήρχε στην νεοελληνική ιστορία. Ναι, δεν υπάρχει καμία... Νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τρόπος που μεταβήκαμε και παγιώσαμε τη δημοκρατία μας, όπου τα πολιτικά κόμματα έλεγξαν, υποκατέστησαν την κοινωνική δυναμική, δημιούργησε πάρα πολλές παθογένειες. Πάρα πολλές παθογένειες στο πολιτικό σύστημα, άφησε την κοινωνία έξω και έκθετη απέναντι στο πολιτικό σύστημα, μια σχέση κράτους, κοινωνίας πολύ επιλεκτική που ανατροφοδοτούσε και θεσμοδετούσε το πλατειακό σύστημα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα θέμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτή την περίοδο και πολύ σωστά λες, έχουμε το εξής. Έχουμε μεγάλες φιλελεύθερες δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις και οι οποίες σε αυτή τη συγκυρία, στη συγκυρία της επιθετικής λιτότητας, φαίνεται να εμποδίζουν. Γιατί μπορεί να είναι πατήματα άμυνας απέναντι στις κεντρικές πολιτικές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Άρα οι δηλώσεις Βορύδη-Γεωργιάδη, πέρα από την συγκυριακή στόχευση που είναι για μια ακόμη φορά να κατευνάσουμε τις αντιδράσεις της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει αυτή η στόχευση. Είναι μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ανοίγματα προς την άκρα δεξιά, την πιο άκρα δεξιά, ας πούμε, το νέο ναζιστικό μόρφωμα. Και το ερώτημα είναι, και εσείς γιατί δεν κάνετε ό,τι παλιότερα, για να διευρύνει την εκλογική του βάση, να πάει στο κέντρο. Πιο ακροδεξιά και όχι προς το κέντρο. Η αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων που έφερε η οικονομική κρίση και κυρίως ο τρόπος που οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ της χώρας επέλεξαν να την αντιμετωπίσουν, ουσιαστικά έχει πολλώσει τις πολιτικές απαντήσεις στην κρίση του πολιτικού και του κοινωνικού και της κοινωνίας μας. Και αυτή η αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων μέσα από τις ακραίες επιλογές που έκανε το πολιτικό κέντρο σε αυτή τη συγκυρία και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είτε αυτό λεγόταν Καμίνης, είτε αυτό λεγόταν Λοβέρδος, είτε αυτό λεγόντουσαν όλες οι δηλώσεις περιοροθετικών, είτε ήταν η περίφημη στρατηγική των δύο άκρων κτλ. Έριχνε λάδι στη φωτιά αυτού του μορφώματος, του νέο ναζιστικού μορφώματος, το οποίο από 0% έφτασε να είναι να φτάσει. Άρα ο πολιτικός χάρτης είναι άλλος και προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία από εκεί που την παίρνει, αν μου επιτρέπετε η διατύπωση, να κάνει ανοίγματα.
να κάνει ανοίγματα προς... Ήδη φάνηκε ότι υιοθετεί και την ατζέντα και πάρα πολλές φορές ακόμα και το λεκτικό αυτών των, αυτής της παράταξης και προεκλογικά. Να ξανακανακτήσουμε τις πόλεις. Η ρητορία κατά των λάθρο μεταναστών. Δηλαδή το έχουμε βαρεθεί. Αυτό το οποίο κάνουν τώρα είναι προσπαθούν να κάνουν αυτό το άνοιγμα πηγαίνοντας προς τα δεξιά, και προσπαθούν να ενσωματώσουν τη νέα, την Χρυσή Αυγή και όχι να ανακόψουν ουσιαστικά την ανοδό τους. Αυτό είναι μείζον λάθος και ιστορικά έχει αποδειχθεί καταστροφικό για τη δημοκρατία. Και τελικά έκανε αξιωματική την πολίτηση, ναι, τη Λαπέν. Ναι. Η αδυναμία να εξασφαλίσει συνένεση για τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο αν θέλετε αναδιανομής παραδείγματος χάρη εισοδήματος ή με πολιτικές που ανταποκρίνονται στην κοινωνική κρίση ή οτιδήποτε άλλο ή να επιβεβαιώσει με υλικούς όρους το περίφημο success story, σπρώχνουν τη Νέα Δημοκρατία να εξασφαλίσει αυτή την συνένεση μέσα από έναν επιθετικό ιδεολογικό πόλεμο, ο οποίος στοχεύει και να, αν θέλετε, να χαλιβδώσει την παράταξη, να ενσωματώσει κατά κάποιο τρόπο τις αντιδράσεις, το λέω για τρίτη φορά, που έχει εσωκομματικά από αυτή την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, και να εξασφαλίσει την κυριαρχία στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει, διότι όποιος έπαιξε με τη φωτιά, και η φωτιά εδώ είναι η νεοναζί, κάηκε. Δεν είναι καθόλου σίγουρο και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η Νέα Ελλάδα κάποια στιγμή, η οποία φαίνεται ότι θα είναι και made in China, μετά από τα περίφημα ανοίγματα και τα λοιπά που κάνει ο κύριος Σαμαράς, θα είναι ένα πολιτικό μόρφωμα το οποίο θα περιλαμβάνει πάρα πολλά πια στοιχεία, αν όχι όλα τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή συγκροτούν τον προνεωτερικό και ακραία φασιστικό λόγο της Χρυσής Αυγής. Αυτό με φαίνεται τώρα σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο είναι το εξής. Αν αυτή η στρατηγική, όπως λες, μπορεί να είναι αναποτελεσματική, μας φέρει στο εξής θέμα, ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις του Σαμαρά ελάχιστο διαφορετικό δρόμο ακολουθούν από τις κυβερνήσεις του Πανδρέου. Και ακολουθώντας ο Πανδρέου μια ανάλογη τακτική, τελικά έφερε το ΠΑΣΟΚ σε ρήξη με όλα τα κοινωνικά ερίσματα και το ΠΑΣΟΚ καταβαραχθήκε σε εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία? Πράγμα το οποίο θα προκαλούσε ενδεχομένως, όπως πολλοί αναλυτές φοβούνται, μια έκρηξη των ποσοστών της Χρυσής Αυγής και να μετατραπεί η Χρυσή Αυγή στο κυρίως θέμα κόμμα της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το 30 στη Γερμανία. Αυτό ουσιαστικά λέω, ότι αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι σωστό ωστόσο να δούμε ότι θα υπάρχουν απόλυτες ομοιότητες με την κατάρρευση, πιθανή κατάρρευση του Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε επειδή πήρε πρωτοβουλίες οι οποίες διέλυσαν οργανωτικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά την κοινωνική του βάση. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κρατηθεί με άλλους όρους πια, να έχει τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος και τη διαχείριση του κράτους. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λες, δηλαδή υπάρχει διαφορά, εννοείς, ναι, στα διηγή που είχαν τα δύο κόμματα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Ωστόσο, όπως είπα ήδη, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, δηλαδή ο μείζον πόλος
επίσημα πια δεν μπορώ να το, δεν μπορούμε φαντάζομαι να το διαγράψουμε, είμαι βέβαιος δεν μπορούμε να το δούμε στις λεπτομέρειές τους, αλλά πιθανότατα το σενάριο μείζων πόλος της δεξιάς στο continuum της του πολιτικού συστήματος να, είναι, να γίνει εν τέλει ένας πόλος που και επίσημα θα έχει το λόγο, την πολιτική πρακτική, την ιδεολογία και το οργανωτικό σχήμα που έχει, που συνιστά ανοιχτά πια ακροδεξιά με στοιχεία φασίζοντα πλέον. Αυτό είναι πολύ 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 πιθανό. Ανάμεσα στην κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και στην κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας. Και λες ότι η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην, αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να καταραίει. Έχει συρρυκνωθεί μεν η πολιτική της επιρροής, σαφώς. Η επιρροή της έχει συρρυκνωθεί. Αλλά δεν φαίνεται ότι υφίσταται τέτοιου είδους φθορά όσο το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, δεν μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να ξεφύγει από το γεγονός ότι οι κοινωνικές δυνάμεις που τη στήριξαν, κυρίως τα μεσαία στρώματα, έτσι έχουν συρρυκνωθεί. Άρα δημιουργούνται συμμαχίες και τάσεις και κεντρόφυγες, κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, που δεν φαίνεται να μπορέσει να τις εσωματώσει. Το επιχειρεί να το κάνει τώρα ιδεολογικά, mm-hmm. κοιτώντας να διεμβολήσει και να και κυρίως, όχι μόνο να διεμβολήσει, να ενσωματώσει τη Χρυσή Αυγή, που φαίνεται ότι από εκεί χάνει πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι φοβάμαι ότι αντί να καταφέρει να την ενσωματώσει, όχι σε επίπεδο ηγεσίας, ξέρετε, τα κόμματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο σε επίπεδο πολιτικών ελίτ που τα διαχειρίζονται. Τα κόμματα είναι κοινωνικές συμμαχίες που εκφράζονται στο πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Έτσι. Πάρα πολλές φορές βλέπω να γίνεται μια τέτοια συζήτηση όταν προσπαθούν να πούνε εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τόσο τέτοιο ποσοστό, με ποιον θα συμμετέχει. Αυτός είναι η αντίληψη της πολιτικής και των κομματικών συσχετισμών με όρους mega channel. Δεν είναι αυτό, δυστυχώς, και άλλοι έχουν αυτή την αντίληψη και παρασύρουν τον κόσμο. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο δυναμικά τα πράγματα όταν αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία, είναι πολύ διαφορετικά τα υπόγεια κοινωνικά ρεύματα που θα αναζητήσουν ανάλογα τη συγκυρία, τα συμφέροντα, τους παραμορφωτικούς ή όχι καθρέφτες που τα περιβάλλουν μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό, στα προβλήματά τους. Ναι. Όπως έκανα και την παρατήρηση προηγουμένως, ότι όπου επιχείρηθηκε μια ανάλογη τακτική όπως ο Σαρκοζή, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα έκανε ουσιαστικά, πώς το λένε, κυρίαρχη δύναμη τη Λεπέν. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα κλασικό ολίσθημα, αν θέλετε, υπάρχει μέσα στη στρατηγική των δύο άκρων. Το S5 το 1932, η βασική του καμπάνια ήταν βεβαίως αντιμοναρχική, αλλά ήταν κατά των Ναζί και κατά των κομμουνιστών. Το αποτέλεσμα είναι μήνες μετά αυτή την εκλογική καμπάνια ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία. Θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι λογικές δεν παίζεις με λόγους αρχής με συστήματα ιδεών, με νοοτροπίες, με οργανωτικές κουλτούρες οι οποίες είναι προνεωτερικές και βαθιά αντιδημοκρατικές και αντικοινοβουλευτικές. Άρα αυτό το παιχνίδι είναι ολέθριο για τη δημοκρατία και όλοι όσοι το παίζουν ή το ανέχονται ουσιαστικά θα ενέχονται αύριο για την απομείωση της δημοκρατίας. Συνεχίζοντας τον ίδιο προβληματισμό σε σχέση με τα τεκτενόμενα στον χώρο της δεξιάς, παρά την εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο 1-1,5 χρόνο, θα έλεγα ότι οι εκλογικοί συσχετισμοί εξακολουθούν να είναι ευνοϊκοί
για τις δυνάμεις της δεξιάς. Διαβάζω σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της VPRC, αν προσθεθούν τα ποσοστά Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, βάζω και το ΠΑΣΟΚ στην δεξιά, γιατί είναι το πλέον συνεπές νεοφιλελεύθερο κόμμα της Ελληνικής Κοινωνίας. Άρα, ναι, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, βγάζουν 55%. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ 36%, ακόμα και αν προσθεθούν οι δυνάμεις της ΔΙΜΑΡ, που έχει υποστεί εκλογική καθίζηση αυτή τη στιγμή, τότε όλη η αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ και ΔΙΜΑΡ, αν προσθέσουμε τη ΔΙΜΑΡ, μας δίνουν 38,5%. 55% η δεξιά, 38,5% η αριστερά. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σου, αυτή η δεξιά μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας σε στιγμές βαθιάς οικονομικής κρίσης και βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών? Ναι, να πούμε κάτι. Η βαθιά οικονομική κρίση οδηγεί σε πολιτικές αλλαγές. Είναι σαφές αυτό, συχνά, αλλά αυτές οι πολιτικές αλλαγές δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν το πολιτικό σύστημα προς τα αριστερά. Είναι και ιστορικά αποδεδειγμένο. Δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Εξαρτάται από που θα πάνε, εξαρτάται από το πολιτικό υποκείμενο, εξαρτάται από τις ηγεσίες, εξαρτάται από την κοινωνική δυναμική και την παρέμβαση και τη διαλεκτική σχέση με το πολιτικό υποκείμενο, τις ηγεσίες, τα οράματα, το πρόγραμμα διεξόδου από τις κρίσεις, αλλά αυτό είναι ένα θέμα. Ωστόσο, επίτρεψέ μου να πω ότι αν δούμε, δεν είμαι πρόχειρος, αλλά νομίζω ότι και τον Ιούνιο του 2012 με το τέλος των εκλογών πέρυσι, αν κανείς άθριζε τις δεξιές, τις καθαροέμες δεξιές δυνάμεις, ακόμα και όχι με όρους μνημονίου, με όρους δεξιάς αριστεράς προμνημονιακά, θα έβλεπε ότι το σύνολο των δεξιών δυνάμεων, έστω και οριακά, ήταν μεγαλύτερο από την αριστερά. Διότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις 7-8 μονάδες, δεν θυμάμαι, 9, που είναι μεταξύ των τριών νεοφιλελεύθερων δυνάμεων που είχαν κατέβει, συν το Λάος που, με συγχωρείτε, δεν μπήκε στο κοινοβούλιο, την βεβαίως στη Χρυσή Αυγή κτλ. Και αυτό είναι ένα δεδομένο. Θα πρέπει να δούμε ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή προκύπτουν από το 55 το πολύ 60% των απαντήσεων που παίρνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αρνούνται να απαντήσουν. Αυτή η άρνηση είναι πολύσιμη. Και έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να πάει προς τα δεξιά, μπορεί να πάει προς τα αριστερά, μπορεί να οδηγήσει στην απάθεια, μπορεί πολλά πράγματα. Άρα το ενδιαφέρον είναι, και το θαύμα, για να τελειώσω τη φράση μου, είναι η σταθερότητα του ΣΥΡΙΖΑ, μια και αν σκεφτείς είχε αυτή την, θα έλεγε κανείς, θαυμαστή και εντυπωσιακή άνοδο εκλογική. Το θέμα είναι ότι δεν μειώνεται και ότι παραμένει σταθερός παρά το περιβάλλον κτλ. Ας περάσουμε τώρα στο χώρο της πάλι ποτέ κρατεάς κεντροαριστεράς που κάποτε εξέφραζε το παλιό ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Πολλοί σχολιαστές θεωρούν αυτοκτονική την απόφαση του Ευάγγελου Βενιζέλου να παραμείνει στην κυβέρνηση μόνο με τη Νέα Δημοκρατία μετά την αποχώρηση της ΔΙΜΑΡ. Και όντως μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έγιναν κάποιες αντιδράσεις και κάποια ηχηρά ονόματα αποχώρησαν κιόλας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, κατά τη γνώμη σου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επέλεξε την παραμονή στην κυβέρνηση μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Το εύκολο είναι το, και το δημοσιογραφικό κατά κάποιο τρόπο προφανές, είναι ότι ο Ευάγγελος του Βενιζέλος θέλει να προστατευτεί από ενδεχόμενες κατηγορίες με την εμπλοκή που έχει στην κυβερνητική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι εύκολο και δεν είναι και μια πολιτική ανάλυση η οποία μπορεί να μας πάει πολύ μακριά. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι, ότι αυτή η επιλογή είναι μεν αυτοκτονική, επιβεβαιώνοντας αυτή την κατάρρευση αυτού του ηγεμονικού κόμματος, όπως λέει και ένα πρόσφατο βιβλίο που μόλις σήμερα κυκλοφόρησε, για την πτώση ενός ηγεμονικού κόμματος, ενώντας και υπογραμμίζοντας το ΠΑΣΟΚ. Είναι το βιβλίο των Ελευθερίου Τάση, ΠΑΣΟΚ, η άνοδος και η πτώση ενός ηγεμονικού κόμματος. Ωστόσο, θα πρέπει να πω το εξής,
ότι είναι μεν αυτοκτονική, όσο και αναγκαστική, ήταν κίνηση επιβίωσης. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκοπεί από την κοινωνική του βάση, εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πιο πριν, αν θέλεις, είχε αρχίσει αυτή η διαδικασία από την άνοδο του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία αυτού του κόμματος, πολύ πιο πριν, είχε ξεκόψει από την κοινωνική βάση οργανωτικά, πολιτικά, προγραμματικά κτλ. Είχε γίνει δηλαδή απολύτως ένα κόμμα του κράτους. Δεν είχε επιλογή με την οριστική, μετά τα τελευταία γεγονότα και την υιοθέτηση των πολιτικών του μνημονίου και της επιθετικής λιτότητας, δεν είχε άλλη επιλογή παρά παραμείνει στο κράτος για να επιβιώσει έστω και οριακά. Άρα η επιλογή Βενιζέλου ήταν επιβεβλημένη κατά κάποιο τρόπο. Δεν είχε που αλλού να πατήσει. Δηλαδή ένα κόμμα στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και τα άλλα στηρίγματα του ΠΑΣΟΚ είναι τα προσωπικά περίπου δίκτυα που υπάρχουν ακόμα σε γραφειοκρατικές δομές περί το συνδικαλιστικό και περί το κίνημα τοπικής αυτοδιοίκησης ή των θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πουθενά άλλου δεν έχει στηρίγματα πια το ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα του κράτους δεν είχε άλλη επιλογή παρά να πάει να συμπαρασταθεί στις κρατικές πολιτικές, όποιες και αν είναι αυτό. Υπ' αυτή την έννοια δεν είναι αυτοκτονικό, είναι μια κίνηση απελπισίας και επιβίωσης μέχρι νεοτέρας. Παρ' όλα αυτά, ο χώρος της κεντροαριστεράς φαίνεται ακόμα να εξασκεί μια γοητεία σε πολιτικές δυνάμεις. Η Δημάρ, για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι έπαθε ένα στραπάτσο με τη συμμετοχή της στην κομματική μνημονιακή κυβέρνηση, επιμένει στο να εξαγγείλει πολιτικές ανασύνταξεις του χώρου της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Η κεντροαριστερά έχει ακόμα αρκετούς δελφίνους λόγω του κατεργηματισμού της, βέβαια, Λοβέρδος, Μπίστης. Ακούγεται ακόμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο ΓΑΠ, αρχίζει κάπως να κινείται στον χώρο αυτό. Η ερώτηση λοιπόν που σου γίνεται, που θα σου κάνω μάλλον, είναι η εξής. Πόσο λαμπρές είναι οι προοπτικές να ανασυνταχθεί αυτός ο χώρος της παλιάς κρατεράς και των αριστεράς? Κοίταξε, για να δει κανένας την δυναμική των πολιτικών δυνάμεων, πάντα πρέπει να ανατρέχει στην κοινωνική δυναμική και πάντα πρέπει να ανατρέχει στις γενικότερες δομές, συσχετισμούς και δυναμική ενός συστήματος που όλοι γνωρίζουμε, όλοι αναγνωρίζουν, τουλάχιστον ακαδημαϊκά, ότι βρίσκεται σε μία νέα φάση, σε μία νέα πίστα κτλ. Δεν μπορείς να ουσιαστικά με λογικές δημοσίων σχέσεων να ανασυγκροτείς πολιτικές δυνάμεις. Αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Γίνονται, αλλά έχουν κοντά ποδάρια. Ουσιαστικά όλη αυτή η συζήτηση, δηλαδή τι είναι η κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά, σε εισαγωγικά όπως τη λέμε, η σοσιαλδημοκρατία και ιδιαίτερα η νέα σοσιαλδημοκρατία της τελευταίας 20ετίας, τι είναι? Είναι μια πολιτική δύναμη η οποία έχει διαρρήξει τη σχέση της με την κλασική σοσιαλδημοκρατία του εργατικού κινήματος, του μεταρρυθμισμού, αυτή την παράδοση, ακόμα και με αυτή. Είναι μια σοσιαλδημοκρατία, μια μεταρρυθμιστική δύναμη χωρίς κοινωνικό υποκείμενο, έτσι, και με ένα όραμα που λέει ότι ο καπιταλισμός μπορεί να περιοριστεί, να ρυθμιστεί, να εξανθρωπιστεί κτλ. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν διατίθενται πλέον. Αυτού του είδους ο εξανθρωπισμός, το στρογγύλεμα, δεν διατίθενται. Όλες οι αναλύσεις λένε ότι δεν μπορείς αυτό το πράγμα να το ελέγξεις. Άλλες οι μεταρρυθμίσεις σοβαροί μπορούν να δώσεις, ναι, χώρους οικονομικής ανάπτυξης. Ναι. Που ήτανε... ακόμα και αν πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η πραγματική οικονομία ξαναπαίρνει, δεν φαίνεται ότι αυτό μπορεί να στηριχθεί σε αναδιανομητικές πολιτικές, παραδείγματος. Θα στηριχθεί σε μια ανταγωνιστική λιτότητα όπου η ανάπτυξη μιας περιοχής, μιας χώρας, περισσότερο περιοχής, θα στηρίζεται στον ανταγωνιστική λιτότητα με βάση μια άλλη περιοχή που
έχει τα ίδια ή παρόμοια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όπως η Γερμανία. Άρα όλη αυτή η συζήτηση ουσιαστικά γίνεται ανάμεσα σε πρόθυμους διαχειριστές του αδυνάτου. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ένας παραγοντικός βολονταρισμός που λέει εγώ το ορίζω έτσι και εγώ κάνω αυτό. Και δεν είναι τίποτα άλλο, συγγνώμη που θα το πω λίγο επιθετικά, παρά μια εκδήλωση, μια ακόμα εκδήλωση, και οι άλλοι χώροι χαρακτηρίζονται πολιτικοί χώροι από τον ίδιο, από μια θα έλεγε κανείς πρωτόγονη πολιτική κουλτούρα, όπου οι πολιτικές αποφάσεις, αναλύσεις κτλ. Ορίζονται από τα πάνω και με έναν τρόπο αυθαίρετο, χωρίς ανάλυση ποιες είναι οι γενικότερες συνθήκες, ποια είναι η κίνηση στην παγκόσμια οικονομία, ποιος είναι ο προβληματισμός θεωρητικά, τι γίνεται στον κόσμο. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία εμέναν με εκπλήσει κάθε φορά. Δηλαδή πώς θα εξανθρωπιστεί αυτό το πράγμα, δεν έχει όρια. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να πούμε ότι συναισθηματικά, ψυχολογικά, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο ορθός λόγος, πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται λίγο άνετα ψυχολογικά, αν θέλεις και κοινωνικά, πολιτιστικά, να είναι αυτό που λέμε με άλλους όρους λαϊκούς, αν επιτρέπεις, τσακ στη μέση. Να μην είναι ρε παιδί μου και το άκρο, με αυτή την προπαγάνδα γύρω γύρω που υπάρχει και τα λοιπά, θέλουν να είναι το κέντρο, φαντάζει λίγο πιο καλό. Δεν υπάρχουν, τα κέντρα έχουν γίνει σμπαράλια μέσα από αυτή την κοινωνική πόλωση. Σε μια κοινωνία που κοντά το 60% της νεολαίας της είναι άνεργο, έτσι, σε μια κοινωνία, μη θυμίζω οικία κακά που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, που είναι 27%+ η ανεργία, που δεν νομίζω ότι λογικές μεταρρύθμισης των σχέσεων μιας κοινωνίας μέσα από την κυβέρνησή του με τις διεθνείς αρπακτικές αγορές που υλοποιούν την επιθετική λιτότητα μπορεί να δώσει κάτι. Αυτοί είναι βέβαια πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να διαχειριστούν μια κατάσταση αν θέλεις αυτού του υπάρχοντος που είναι αδύνατο να το διαχειριστεί κανείς και να το διαχειριστεί δημοκρατικά. Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές ισχυρίζονται και ο Φώτης ο Κουβέλης της ΔΜΑΡ αυτό υποστήριξε σε συναντεύξη του πρόσφατα, ότι ο Σαμαράς με το κλείσιμο της ΕΡΤ επεδίωκε στην ουσία να σύρει τη χώρα σε εκλογές που λένε, γιατί έχει εκτιμήσει το πασιφανές, τα μνημόνια δεν βγαίνουν, από το φθινόπωρο και μετά η οικονομία θα επιδεινωθεί δραματικά και άρα οι πιθανότητες να οδηγηθεί η χώρα να κερδίσει μάλλον η Νέα Δημοκρατία τις επόμενες εκλογές μηδενίζονται σχεδόν. Βέβαια δεν έγιναν εκλογές κατά πάσα πιθανότητα γιατί υπήρξε μεγάλη πίεση από την Τρόικα και τη Γερμανία. Και για ιστορικούς λόγους, αλλά κατεξοχήν από την πίεση από την Τρόικα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι αναλυτές. Μέσα σε αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό, πολλοί βλέπουν ότι ο βίος της κυβέρνησης θα είναι σύντομος. Δεν θα μακροεκρινοερεύσει. Άλλωστε από τις πρώτες μέρες βγήκαν και τα μαχαίρια μεταξύ των δύο συνεταίρων. Θα ήθελα τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Πώς βλέπεις το βίο της κυβέρνησης, μπορεί να βγάλει τετραετία? Αυτό το έχουμε διατυπώσει και με άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και την ένταση της κοινωνικής πίεσης από τη μια μεριά και κατά πόσο αυτή η κοινωνική πίεση θα βρει πολιτική και προγραμματική άρθρωση και οργανωτική έκφραση για να δώσει διέξοδο και να καθορίσει τον χρόνο της κυβέρνησης. Δηλαδή θεωρείς ότι αν δεν υπάρχουν λαϊκοί αγώνες, πολιτικοί αγώνες, δεν θα μπορεί να πάρει την τετραετία. Αυτό δεν... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση και κυρίως οι δυνάμεις που συγκροτούν αυτό που λέμε κράτος, δηλαδή η συμπίκνωση των κυριάρχων, των συμφερόντων, των
των κυρίαρχων τάξεων, των κυρίαρχων συμφερόντων σε μια κοινωνία, φαίνεται ότι αυτή τη φορά δεν είναι έτοιμοι να ψάξουν να βρουν άλλη εναλλακτική πολιτική λύση. Θυμάστε ότι το 2009 φάνηκε ότι το κράτος ουσιαστικά αποδέχθηκε την κούραση, την κόπωση του Καραμαλή και περίπου τον απέλησε. Περίπου τον έστειλε στην εφεδρεία. Το κράτος εννοώ είναι όλη αυτή η συμπίκνωση των κυριάρχων κάθε φορά συμφερόντων που δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι πολιτιστικά, είναι μηντιακά θα λέγαμε, είναι ιδεολογικά, είναι διαμόρφωση κοινωνικών, όλα αυτά. Φαίνεται ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει άλλη ανεκτή εναλλακτική λύση, διότι η εναλλακτική λύση είναι η ριζοσπαστικότητα, η σταθερή ριζοσπαστικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν φαίνεται ότι είναι έτοιμο να κάνει εύκολα αυτή την υποχώρηση, δηλαδή να απολύσει, θα λέγε κανείς, την υπάρχουσα κυβέρνηση και να ανεχθεί εύκολα μια λύση. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, ο λαϊκός παράγοντας, η κινητοποίηση της κοινωνίας, η ποιότητα αυτών των κινητοποιήσεων, η ένταση των κινητοποιήσεων και το πολιτικό υποκείμενο που θα τις εκφράσει η αριστερά, θα καθορίσουν και τον βίο της κυβέρνησης. Τότε θα φανεί ή θα αναγκαστεί και ο συσχετισμός που συγκροτεί το κυρίαρχο μπλοκ των κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων, θα αναγκαστεί να κάνει ένα βήμα πίσω και να περιμένει την εναλλακτική ριζοσπαστική πρόταση που είναι του ΣΥΡΙΖΑ στη γωνία για τα περαιτέρω ως κυβέρνηση πια. Να αρχίσει πια οι απειλές, όλα αυτά με μια κυβέρνηση της αριστεράς στην διαχείριση και στο τιμόνι του κράτους. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία με κάθε μέσο. Εφόσον οι πολίτες και το κίνημα, η έντασή του, η ποιότητά του, το λέω για τρίτη φορά, τις το επιτρέψουν να το κάνει. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι σε αυτή τη στρατηγική, το εξηγήσαμε και πριν, ωστόσο εξαρτάται από όλους εμάς που μοιαζόμαστε για τη δημοκρατία και το μέλλον της κοινωνίας τι θα γίνει. Σε αυτή την εποχή των άκρων, και χρησιμοποιώ την εποχή των άκρων όχι με την έννοια του Σαμαρά, ναι, ο οποίος ο ίδιος είναι άκρο με την έννοια της ακροδεξιάς, αλλά τη χρησιμοποιώ με την έκφραση του, με την έννοια του Έρικ Χολτσμπάουμ, στο τελευταίο βιβλίο, λέει σε μια εποχή κοινωνικών πολλώσεων και συγκρούσεων που είναι ακραία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, σε αυτή την εποχή των άκρων, να δούμε λίγο και την κατάσταση που υπάρχει στην αριστερά. Ήταν στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια στασιμότητα. Μοιάζει σαν να έχει φτάσει στα όρια του. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει φτάσει στα όρια του. Υπό ορισμένους όρους βεβαίως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το θαύμα του ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναλέω, είναι ότι έφτασε σε αυτά τα ποσοστά περίπου ένα χρόνο πριν και μετά την πολύ καλύτερη οργάνωση του κράτους με νέες συμμαχικές κυβερνήσεις, με ένα μηντιακό σύστημα εξαιρετικά πιο αιχμηρό από ό,τι στην περσινή προεκλογική περίοδο κτλ., παραμένει περίπου μέσα στις άκρες τα ίδια ποσοστά. Αν πάρουμε τη χειρότερη εκδοχή. Αυτό είναι ένα θαύμα για την αριστερά. Τώρα, από εκεί και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να αποκτήσει, πέρα από την οργανωτική συνοχή, την οργανωτική αποτελεσματικότητα, να σφίξει λίγο τον πολιτικό του λόγο κτλ., χρειάζεται μια αυτογνωσία. Να καταλάβει τι είναι.
Έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει καταλάβει, να το πω σε πρώτο πληθυντικό καλύτερα και σεμνότερα, δεν το έχουμε καταλάβει. Και εγώ που το επισημαίνω και το λέω πολλές φορές μου διαφεύγει. Δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή ούτε την ακριβώς τη στρατηγική που επιλέξαμε και μας έφερος εδώ, ούτε τη σημασία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για την και την ευθύνη που έχει και για την ελληνική κοινωνία και για το μέλλον της Ευρώπης και της δημοκρατίας, αλλά και για την παγκόσμια αριστερά και για τον κόσμο ο οποίος πιστεύει ότι πράγματι ένας άλλος κόσμος είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και αναγκαίος. Mm-hmm. Τι εννοώ με όλο αυτό? Εννοώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ή συγκρότησε την στρατηγική του εμπράκτος, σχεδιασμός, αναγκαιότητα, τύχη. Μέσα από, θα έλεγε κανείς, αποτελείται η στρατηγική του από τέσσερις στιγμές. Πρώτον, δράση στο κοινωνικό πεδίο. Παρουσία, δράση στο κοινωνικό πεδίο, χωρίς τις παλιές λογικές της υποκατάστασης των κοινωνικών υποκειμένων και των κοινωνικών αιτημάτων. Πρώτον. Δεύτερον, διαφορετική διαχείριση των παρουσία στους θεσμούς κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Οι συνδικαλιστές μας και ακόμα περισσότερο οι βουλευτές μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολύ πριν τον μέγεθος κοινοβουλευτικής ομάδας, ήταν δίπλα στους ανθρώπους που διεκδικούσαν, αγωνίζονταν, επεδίωκαν να πιέσουν το πολιτικό σύστημα. Δίπλα, συμπαραστάτες και ταυτόχρονα μετέφεραν αυτό και στο κοινοβούλιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και επειδή αυτά τα δύο λειτουργούσαν έτσι, στηριζόμενοι σε αυτό, δηλαδή εντός και εκτός κοινοβουλίου δράση και αυτή τη διαλεκτική σχέση, πάνω σε αυτή πατούσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Και όχι απλώς ένα πρόγραμμα κυβερνητικού οράματος, αλλά τέταρτη στιγμή είναι το αίτημα μέσα από την ενότητα πρόταση για κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτά τα τέσσερα στάδια είναι αυτό πάνω στο οποίο πάτησε αυτή η εκλογική και η πολιτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά, ιδεολογικά, τι είναι το καινούριο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμπνέει τη διεθνή κοινότητα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι ενσωματώνει όλη την παράδοση της αριστεράς, από όπου και αν προέρχεται, όπως τα λέγαμε, της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης διεθνούς, το λέω έτσι περίπου, αλλά ταυτόχρονα και όλες τις κατακτήσεις, αλλά και τους προβληματισμούς, αλλά και τα προβλήματα που είχε η νέα αριστερά των μονοθεματικών, για παράδειγμα, κινημάτων ή των νέων κοινωνικών κινημάτων και τα λοιπά, οικολογίας, φεμινισμού, ειρήνης και τα λοιπά, όλο αυτό το πράγμα, και τα αντιμετώπισε πρακτικά, έτσι, με μια λογική διαλεκτική σύνθεσης, πώς, με μια λογική ενάντια και πέρα από αυτά, δηλαδή ενσωμάτωση, κρατώντας τα στοιχεία που του έδιναν μια δυναμική και μη μένοντας στις, θα έλεγε κανείς, βυζαντινές διαφορές οι οποίες κόλλαγαν την παλιά αριστερά σε ομφαλοσκοπήσεις και παραλυσία. Mm-hmm. Αυτή η σύνθεση του παλιού με το καινούργιο είναι, και βέβαια με τη συγκυρία την από ευθυγράμμιση των κοινωνικών δυνάμεων και τα λοιπά, έτσι, έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τον έφερα. Εξανθρωπισμός του καπιταλισμού δεν διατίθεται, δεν φαίνεται να διατίθεται στη σημερινή συγκυρία. Κεντροαριστερά δεν διατίθεται. Μια λογική η οποία, μια στρατηγική της αριστεράς, όπως ήταν αυτή της Δημάρ, που είναι θεσμολαγνική, που είναι κυβερνητική,
αποκλειστικά κυβερνητική και που στηρίζεται σε αυτού του είδους την διαχειριστική λογική από τη μια ή μια στρατηγική όπως αυτή που είχε το ΚΚΕ της περιχαράκωσης του αναχωρητισμού ουσιαστικά είναι όσο και περισσότερο έντιμη να είναι αυτή η δεύτερη και με αγνή, καθαρή, μια και είναι μακριά από κυβερνητισμούς, θεωρώ ότι οι άλλες στρατηγικές είναι αδιέξοδες. Η μόνη προοπτική που μπορεί να μας πάει σε μια πορεία που θα αλλάζουμε τον κόσμο όπως θέλουμε, αλλά στις συνθήκες που θα μας προσφέρει η εκάστοτε συγκυρίες, θα αλλάζουμε τις σχετισμούς προς ένα κόσμο που όπως λέμε είναι και εφικτός και αναγκαίος, είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να έχουμε και πρέπει να το κάνουμε έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε με στρατηγικές που είναι μόνο κυβερνητικές, έτσι, μόνο τεχνοκρατικές, ούτε με λογικές οι οποίες ψάχνουν το απόλυτο και την ιδεολογική καθαρότητα. Αυτές οι λογικές ψάχνουν την ιδεολογική καθαρότητα, δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της κριτικής μαρξιστικής σκέψης. Μπορεί να έχουν σχέση με τον Πλάτωνα. Με τον Μάρξ πάντως δεν έχουν. Μιχάλης Πουταλάκη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία και να συνεχίσετε γερά κάνοντας αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη για όλους μας δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Μιχάλη. Να είστε καλά.